μαύρα Χριστούγεννα έρχεται και μαύρη Πρωτοχρονιά για τους κτηνοτρόφους. Η κτηνοτροφία, και με παλαιότερους που μιλώ και εγώ προσωπικά, σε τέτοιο μαύρο χάλι δεν έχει έρθει ποτέ. Οι ενισχύσεις που δόθηκαν παραμονές Χριστουγέννων δεν έφτασαν καν στις τσέπες των κτηνοτρόφων. Ενισχύσεις δοθήκαν. Κρατηθήκανε όμως από τους μεγαλοέμπορους που δίνουν ζωοτροφές. Κρατηθήκανε από ανθρώπους που φέρανε τριφύλια για τους κτηνοτρόφους. Λεφτά ο κάθε κτηνοτρόφος στην τσέπη του δεν έχει δει από την ενιαία ενίσχυση, το πρασίνισμα, το ξαναλέω. Αυτά τα λεφτά ήτανε χρεωστούμενα. Καθημερινά έρχονται στα αυτιά μας προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή πάρα πολλή παραγωγή είναι απλήρωτη, εξαιτίας ότι και από την πρώτη πληρωμή δεν έχει ανοίξει το σύστημα ώστε να προχωρήσουν στις ανάλογες διορθώσεις όπως γινόταν τα περασμένα χρόνια και να πληρωθούν είτε στην επόμενη πληρωμή που έγινε τώρα, είτε στην τρίτη πληρωμή που παραδοσιακά γίνεται το Μάρτιο. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέτεινε έως και τις 10 Ιανουαρίου την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την έκτακτη ενίσχυση των 89 εκατομμυρίων ευρώ για αγορά ζωοτροφών. Χρήματα που οι κτηνοτρόφοι περιμένουν εδώ και καιρό. Από χίλια μύρια κύματα έχει περάσει αυτή η ενίσχυση που είναι, για να ξέρουν και όσοι μας βλέπουν, για τον πόλεμο της Ουκρανίας και το τεράστιο κόστος παραγωγής που εκτοξεύθηκε στα ύψη. Αυτά τα χρήματα κανονικά έπρεπε να έχουν δοθεί αρχές καλοκαιριού. Έχουν γίνει διάφορες παρατάσεις και μεταθέσεις στην ημερομηνία πληρωμής. Τελευταία μας έλεγαν ότι θα πληρωθούμε έως τις 15 Γενάρη. Ήταν να ανοίξει η πλατφόρμα στις 19 του μήνα, τελικά άνοιξε μόλις χθες. Οπότε η παράταση είναι φυσιολογική. Ευελπιστούμε να μην πάει πίσω η πληρωμή, όπως είχε αναγγείλει και ο ίδιος ο Υπουργός, μέχρι τις 15 του Γενάρη ότι θα δοθούν τα λεφτά. Διότι να ξέρουμε ότι αν πάει πίσω η πληρωμή, δυστυχώς η κτηνοτροφία καταρρέει και καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας. Την ώρα που το κόστος παραγωγής αυξάνεται μέρα με τη μέρα, οι τιμές στο γάλα και το κρέας κάνουν την κατάσταση εκρηκτική. Όταν βλέπουμε λοιπόν το τριφύλι στα ύψη, τις ζωοτροφές στα ύψη, δεν μπορείς να πεις ότι βγάζεις ένα ικανοποιητικό μεροκάμα. Πού έχει φτάσει η τιμή τώρα στο γάλα? Η τιμή στο γάλα κυμαίνεται από 1,25 έως 1,40. Αλλά τα φαινόμενα αυτά θα τα δούμε ότι σε λιγοστό καιρό θα πέσει η τιμή του γαλάτου. Από ό,τι βλέπουμε. Και την ίδια ώρα το τριφύλι πόσο πάει? Το τριφύλι αυτή τη στιγμή πάει 52-53 λεπτά. Αναλόγως πώς θα το πάρεις, ή με τριτής ή με επιταγή. Όπως σημειώνουν οι κτηνοτρόφοι, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τους ίδιους πλέον να μην μπορούν να ανταποκριθούν και τα αποτελέσματα να είναι ήδη εμφανείς στους καταναλωτές. Κάποιοι λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Φυσιολογικά και το ζωικό κεφάλαιο έχει μειωθεί και τα προϊόντα. Αυτό το βιώνουν, θα το ζήσουν οι καταναλωτές, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα εντονότερα. Δηλαδή θα υπάρξουν ελλείψεις σε ντόπια παραδοσιακά προϊόντα στα ράφια. Αυτό θα το δουν άμεσα οι καταναλωτές. Όταν δεν ενισχυθεί ο κτηνοτρόφος να πάρει μια σοβαρότατη ενίσχυση, να μπορεί να ταπεξέλθει στο ζωικό κεφάλαιο ή και ακόμα να απολάβει ικανοποιητική τιμή στο γάλα, ικανοποιητική τιμή στο αρνί, δυστυχώς το παιχνίδι έχει χαθεί. Αν όμως υπάρξει πολιτική βούληση και υπάρξει στήριξη, να πάρει μια ανάσα ο κτηνοτρόφος, σιγά σιγά, θέλω να είμαι αισιόδοξη, θα επανέλθουν τα πράγματα.